των αυτών που θα χτυπήσουν στα διάφορα επαγγελματικά λύκεια της χώρας. Ο σκοπός ήταν να βελτιώσει τη διαδικασία εγγραφής, μειώνοντας την γραφειοκρατία. Οι μαθητές και οι γονείς δεν χρειάζονταν πλέον να παρουσιαστούν φυσικά στο σχολείο και επιπλέον μπορούσαν να ενημερωθούν και για τα αποτελέσματα χωρίς να παρουσιαστούν στο σχολείο. Αλλά και οι διοικητικές δομές, όπως οι περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, μπορούσαν να οργανώσουν, και το ίδιο το Υπουργείο μπορούσε να οργανώσει καλύτερα το μαθητικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό, αφού ήξερε τη δυναμική των τμήματων των σχολείων μετά το τέλος της διαδικασίας, δηλαδή στο τέλος του καλοκαιριού. Η ιδιοκτήτης του έργου είναι η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Και το έργο βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι και σήμερα. Ο δημιουργός του έργου είναι η ομάδα ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, η οποία αποτελείται κατά πλειοψηφία από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και ανοίγει στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας. Ο ρόλος της ομάδας είναι η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η συντήρηση έργων του λειτουργικού ανοιχτικότητα. Και όπως σας είπα, αποτελείται κατά κύριο λόγο από εκπαιδευτικούς αποσπασμένους. Όταν αναλαμβάνουμε ένα έργο, οριζόμαστε σε μια ομάδα το πολύ μέχρι 4 ατόμων και ολοκληρώνεται η διαδικασία. Κάποια τέρια της ομάδας, κατά την προηγούμενη χρονιά. Η ομάδα χρησιμοποίησε ευέλικτη μεθοδολογία ανάπτυξης και συγκεκριμένα χρησιμοποίησε το μοντέλο Agile Scrum. Υπήρχε μια ομάδα προγραμματιστών και υπήρχε και advisory board. Η ομάδα προγραμματιστών είχε καθημερινά ένα 10 λεπτό meeting που έχει με τους ημερήσιους στόχους, ένα εβδομαδιαίο meeting και εβδομαδιαίο απολογισμό, ο οποίος αποστέλλονταν στο advisory board, το οποίο με τη σειρά του έστελνε feedback. Και feedback και σύντομη κύκλη ανάπτυξη, σας πριν backlog. Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιήθηκαν τα συνεργατικά εργαλεία που βλέπετε, όπως είναι το Git, το Mattermost και το Redmine. Εδώ είναι αυτό. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το EFR, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία ανάπτυξης και η γλώσσα του προγραμματισμού. Περνώντας τώρα στην αρχιτεκτονική της εφαρμογής, το σύστημα είναι full backend. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε Angular σαν front-end και Drupal 8 σαν backend. Ο κάθε χρήστης, ο οποίος ήταν ανάλογα με το ρόλο του, δηλαδή δεν ήταν μαθητής ή ο κυδεμόνας, είτε ήταν κάποιος διευθυντής σχολείου, είτε ένας υπεύθυνος της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, της δευτεροβάθμιας διεύθυνσης εκπαίδευσης, είτε το Υπουργείο, μέσω του interface της Angular, του user interface Angular, συνδεόταν στο σύστημα, η οποία Angular έστελνε REST request στο Drupal. Το Drupal, με χρήση κάποιου controllers, επικοινωνούσε με τη βάση δεδομένων και απαντούσε με τα κατάλληλα REST responses. Το σύστημα αλληλεπιδρά καταρχάς με την αρχή δημοσίων εσόδων του GCC.gr, με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και με το Μητρό Μονάδα. Χρησιμοποίησαμε κάποια από τα modules του Drupal, όπως είναι το Drupal Views και το σύστημα άρχισης management και απόδοσης ρόλων, αλλά κυρίως αναπτύξαμε δικά μας module. Κάποια από αυτά είναι το WAF module, το οποίο είναι αυτό που κάνει την επικοινωνία με το σύστημα της αρχής δημοσίων εσόδων μέσω του χρήσης των κωδικών τάξης. Το CASOS module, το οποίο κάνει την διαλειτουργικότητα με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το οποίο επικοινωνεί με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Το module κατανομής των μαθητών και το module για το reporting system. Τέλος, η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων γίνεται μέσω του NDAPI ή με χρήση του video drive. το επίσημο κεφάλαιο του πρωτοβουλία. Όπως θα δείτε, υπάρχει. Υπάρχει ο φάκελος του Drupal, ο οποίος είναι όλα τα σχετικά με το Drupal, ο φάκελος του Angular που είναι όλα τα σχετικά με το Angular. Υπάρχουν και αρχαία ρυθμίσεων. Ένα επίπεδο πιο κάτω, ο φάκελος όσο ο οποίος είναι ο φάκελος του Angular. Τα πάντα μέσα αναβανωμένα ανάλογα με την λειτουργικότητά του. Ενώ στο φάκελο του Drupal η οργάνωση έχει γίνει ένα module. Στο φάκελο του Drupal, στο αποδυτήριο, ανεβαίνουν μόνο τα modules τα οποία αναπτύχθηκαν από εμάς. Όχι τα ίδια τα modules του Drupal. Όποτε παίζει κάποιος με τον video driver, θα πρέπει να κλειτήσει μετά να κάνει clear το ενεργητικά σου. Εδώ βλέπετε μια υπουργική εικόνα του σχήματος που βάζει το πράγμα. Υπάρχουν διάφορα έκτης, εδώ να φέρουν τα δικά μας έκτης, αυτά που βρίσκεται να ξέρουμε. Υπάρχουν μια ομάδα από έκτης που αναφέρονται στα δεδομένα της συμμετοχής, όπως για παράδειγμα η λίστα των σχολείων ή τις διαθέσιμες ειδικότητες. Υπάρχει μια ομάδα από έκτης που αφορούν την έμπιση του μαθητού, προφανώς έτσι ο μαθητής σε διάφορα έκτης και όχι μόνο σε ένα. Υπήρχαν διάφορες συσκευήσεις εκεί πέρα. Υπάρχουν τα έκτης για τα αποτελέσματα και υπάρχουν και τα έκτης που είναι σχέση με τους χρήστες. Υπήρξαν δύο έκτης για τους χρήστες, το έκτης του users και ένα δικό μας έκτης του επάνω users που είχαν την κατάλληλη σχέση για να κάνουν τη δουλειά μας και τη διαχείριση της τόχης. Όπως σας είπα προηγουμένως, προσπαθούσαμε να εγκαταλείψουμε το Drupal όπως εμείς θέλαμε. Το βασικότερο για να λειτουργήσουμε το backend server ήταν να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα που δίνει για εύκολη λειτουργία και διάθεση μέσα εξόδου. Χρησιμοποιήσαμε δύο λειτουργίες. Η πρώτη είναι να χρησιμοποιήσουμε τα views του Drupal με REST API. Με αυτόν τον τρόπο απλά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα ποια είναι τα σχολεία, τα διαθέσιμα, γίνονται εύκολα και γρήγορα και έχεις κατευθείαν ένα REST API όπως το θέλεις. Το πρόβλημα εκεί, αυτή η εικόνα λειτουργείται αν πρέπει να κάνεις κάτι πιο πολύπλοκο. Αν έχεις δηλαδή περισσότερα πολύπλοκα ερωτήματα, που δουλεύουν κάποια λογική μέσα στην αναψυχή, εκεί με τα views αρχίζουν οι δυσκολίες. Για αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήσαμε μια δεύτερη τεχνική, την επόμενη τεχνική. Δημιουργήσαμε δικούς καθαρά κοντρόλες, οι οποίοι όμως τα έλεγαν REST API. Με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν καταφέραμε και υλοποιήσαμε περισσότερο πολύ κατακλείδες. Και επιπλέον, όποια δυνατότητα, όποια πρέπει να κοινωνήσει και το κοντρόλε, δημιουργούσαμε μέσα στους δικούς μας κοντρόλες, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η κοινωνία. Και έτσι το κεφάλαιο θα θέλουμε να επιστρέψουμε αεροδρόμους από το backend στο front-end. Φτιάχναμε το δικό μας κοντρόλ που έκανε και περνούσε αυτή τη δουλειά. Τελικά καταλήξαμε να κάνουμε αρκετούς κοντρόλες που υλοποιούσαν όλα όσα θέλουμε να υλοποιούν το backend που θα δίνει την έξοδο στο front-end. Αυτή η έξοδο στο front-end γίνεται μέσω του routing system Drupal, που επίσης είναι καλλιτέχνη, το οποίο βασίζεται στο γνωστό στην ελληνική κοινότητα σύμφωνο ιδιωτικό. Είναι έτσι πολύ ισχυροκόπημα και κάνει πολύ καλά δουλειά. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που εμείς χρησιμοποιήσαμε από τον Drupal ήταν το σύστημα διαχείρισης χρηστών και απόδοση ρόλων. Το χρησιμοποιήσαμε αυτό, αλλά πέρα από αυτό αναπτύξαμε και καθαρά τα δικά μας module, ούτως ώστε να έχουμε εξουσιοδότηση πρόσβαση των χρηστών. Συγκεκριμένα αναπτύξαμε το Auth module, το οποίο ουσιαστικά ελέγχει τη διαδικασία εξουσιοδότηση πρόσβαση του Drupal για να κάνει αίτηση. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται μια κρίση στο gsis.gr μέσω του Taxner και αφού γίνει authenticated ο αντίστοιχος χρήστης, στη συνέχεια εμείς προχωράμε είτε στο να δημιουργήσουμε το χρήστη αν δεν υπήρχε ήδη, ή να του δώσουμε την άδεια για να συνεχίσει να κάνει την αίτηση στο σύστημά μας. Ανάλογα, αναπτύξαμε και το δικό μας κασμόκιο, ούτως ώστε να έχουμε την εξουσιοδότηση της πρόσβασης μέσω του πανελλήνιου σχολικού δικτύου για τα άτομα που είχαν διοικητικό ρόλο, δηλαδή τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης και τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και τις δυνατότητες που δίνουν το Drupal για ρύθμιση κατανομών. Συγκεκριμένα κάναμε δικό μας μόνιμο ρύθμισης, ούτως ώστε όλα τα resources που φτιάξαμε, είτε αυτά ήταν ρόλοι, είτε REST resources, είτε οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσαμε να εγκατασταθούν μέσω των αντίστοιχων διάφορων αρχείων που δίνει αυτή τη δυνατότητα του Drupal 8. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι για κάθε μόνιμη ανάπτυξη που φτιάξαμε μπορούσε πλήρως να παραδεικνύει μέσω της αντίστοιχης εγγραφής σε ένα αντίστοιχο κατάλληλο επιθυμήσεων που δημιουργήσαν και από κάθε αριθμό. Άρα εδώ πέρα από τις γενικές ρυθμίσεις τις οποίες μπορούμε να βάλουμε στο επόμενο αρχείο του Drupal για τα μόντους, είχαμε και το δικό μας τις προκλήσεις ήρθαν στον χρόνο. Αυτές οι προκλήσεις για το τι θα δείξαμε, θα σας δείξει ο Λάρης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε μια αναστασία. Επιλέξαμε Angular. Πήγαμε στο 10ο Ζαέρο της Φλάψης Angular και κατάσαμε την πρώτη φάση. Angular is the bathroom that makes Facebook visual applications to the web. Δεν είχαμε χρόνο να διαβάσουμε παρακάτω και σκεφτήκαμε και γιατί δεν διαβάζουμε. Οπότε ξεκινήσαμε. Κοιτάξτε, έχω διαβάσει διάφορα άρθρα από όλα τα βιβλία περί JavaScript frameworks. Έχω μελετήσει κάποιες έρευνες, κάποια performance benchmarks. Τελικά καταλήξει ότι το καλύτερο συντέλεσμα των εργάτης, εάν κάτσεις να φτιάξεις έστω μια δοκιμαστική εφαρμογή σε κάποια πράγματα. Κάποια από αυτά τα άρθρα που διάβαζα έλεγαν ότι είναι framework. Αυτό όσο μάλλον μας βόλεψε αρκετά. Γιατί όταν στήξαμε το κανονικό σύνταγμα, είχαμε κάτι έτοιμο της κοινής γνώμης. Κάποια πάγια συγκλήπαμε, τα στήσαμε και αυτά χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί ήταν Angular modules, ήταν modules τα οποία ήταν γραμμένα για Angular και τεσταρισμένα για αυτό. Και κάποια που χρειαστήκαμε εμείς στη διάρκεια της ανάπτυξης, εμείς συντήκαμε ομαλά. TypeScript. Στην αρχή μας ξέρετε πολύ, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε πολύ δημοκρατική. Γιατί η ομάδα απέδωσε καλύτερα, έβγαζε σε ένα ξεροφή κώδικα από μέτρα, έδωσε ομοιογενή κώδικα για δουλειά, καλύτερο ομοιογενικό κώδικα. Και μάλιστα θα ήθελα και λίγη αυστηρότερη χρήση της προσωπικά. Τώρα, η Angular σου ξεκαθαρίζει κάτω από την αρχή. Αν θες να δουλέψουμε Angular, πρέπει να εντυπωθεί στο React προγράμματος. Γιατί έχει προσωποποιημένο το RxJS. Αυτό εμείς το είδαμε με καλή διάθεση και σταθερά πράγματα. Στην πορεία, εντάξει, εδώ θα τα πούμε όλα, λόγω μη πρώτερης εμπειρίας σε διάφορα θέματα, είχαμε να μελετήσουμε αρκετά. Είχαμε να σπαταλήσουμε χρόνο σε μελέτη και αυτό μας πήγε πίσω, γιατί το έργο είχε συγκεκριμένα deadlines. Πριν από τα πρώτα deadlines, αισθανθήκαμε πολύ πίεση. Αλλά επειδή ήμασταν πολύ δεμένη ομάδα, τα καταφέραμε να πιστεύουμε με επιτυχία έτσι να συνέβη. Πάμε παρακάτω. Για το RxJS, συμπληρώνοντας το ασύγχρονο θηρίδιο. Αυτό σκέφτηκα να γράψω. Είναι θεμέλιο τίτλος στην Angular, όπως σας είπα. Βέβαια η JavaScript είναι ασύγχρονη από τη φύση της. Αυτά τα θέματα τα βλέπει, εξελίσσεται λίγο. Μάλιστα στο ESR έχει εντάξει τα async await, τα οποία βοηθάνε πολύ στον έλεγχο του ασύγχρονου πλήσου. Εδώ όμως η μεθήκη αυτή πάει παραπέρα. Ελέγχει τις ασύγχρονες ζωές δεδομένων, τα events, τα callbacks, με έναν ενιαίο τρόπο. Μια ενιαία φιλοσοφία που χρειάζεται το πρόγραμμα. Βέβαια θα είναι μελέτη. Και ξεκινάμε τώρα να δείξουμε κάποια θεματάκια, έτσι για παράδειγμα, το τι αντιμετωπίσαμε. Φυσικά δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Εδώ, ας πούμε, έχουμε ένα template ενός κομπόνου. Θα προσέξετε ότι εδώ προσπαθούμε να έχουμε έναν loading speaker, ο οποίος να παίζει όση ώρα περιμένουμε το data stream. Το data stream δεν είναι παρόν εκείνη τη στιγμή, αλλά εμείς δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Πρέπει κάτι να ελέγχουμε. Είχαμε πρόβλημα στο τι να ελέγχουμε. Ψάξαμε και βρήκαμε μια λύση που υποθέτω ότι υπάρχουν κι άλλες. Ίσως να υπάρχει και καλύτερη. Εμείς όμως βρήκαμε μια σταθερή λύση και τη χρησιμοποιήσαμε και αυτή θα σας μιλήσω. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει το async. Εδώ πέρα. Το async είναι το async byte, το οποίο το χρησιμοποιείς όταν έχεις ένα data stream το οποίο το περιμένεις, έτσι ώστε να γίνει το template rendering, την ώρα που θα είναι το data stream field. Έτσι λοιπόν, εμείς για το θέμα του τι να ελέγχουμε, χρησιμοποιήσαμε behavior subject objects και όχι observables απευθείας. Τα behavior subject objects είναι extended observable objects της RxJS στην ουσία και έχουμε πλέον τη δυνατότητα να θέτει τιμές προγραμματιστικά σας. Οπότε και αρχές τιμές. Άρα δίναμε αρχική τιμή και μετά ελέγχαμε αυτή τη τιμή. Βλέπετε ότι τελείασα ίσως 0. Εδώ τώρα βλέπουμε πώς κάνουμε τις αλλαγές σε κάποια behavior subject objects στοιχεία που πριν και να σας δείξω διαφόρων τύπων. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι του κωδικά μας είχε να κάνει με το client state management. Το client state management εμείς το υλοποιήσαμε με την δημοφιλή τα τελευταία χρόνια βιβλιοθήκη που λέγεται Angular. Βέβαια, δεν ήταν απλή επιλογή ούτε αυτή. Είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε αυτήν και στην NGRX platform, η οποία είναι Angular module όλο αυτό, το οποίο είναι Redux Relax. Ξαναγράψαμε το Redux Relax χρησιμοποιώντας την RxJS. Εμείς, αντί να χρησιμοποιήσουμε απευθείας τη Redux, θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, και χρησιμοποιήσαμε μέσω του module Angular Redux Store. Αυτό το module σου παρέχει τα κατάλληλα bindings, έτσι ώστε να μπορείς να μιλήσεις με τη Redux με τον τρόπο που θέλει η Angular και η RxJS. Για το state immutability, το οποίο είναι σαν απαραίτητο, χρησιμοποιήσαμε τη immutable.js. Και για το debugging του store και το store inspection στη διάρκεια της ανάπτυξης, χρησιμοποιήσαμε το extension, το browser extension αυτό που είναι. Εδώ βλέπουμε τώρα μια δήλωση types και interfaces για μία δομή του store που παραδειγματικά χρησιμοποιήσαμε, αυτή που έχει τις περιφέρειες και τα σχολεία. Γιατί τη δείχνω, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα, υπήρχε μια συμβατότητα της TypeScript με το record object του immutable.js, το οποίο εμείς θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό το λόγο ψάξαμε και βρήκαμε ένα third party module, το type immutable record, το οποίο λύνει μόνο αυτό το πρόβλημα. Εδώ τώρα έχουμε ένα reducer, ο οποίος reducer είναι για αυτή τη δομή που ήταν πρέπει να δηλώνουμε τους τύπους και διαδικασίες. Έχουμε όσοι έχετε ασχοληθεί με εντάξει, ξέρετε ότι τα reducers είναι οι functions, τα οποία εκτελούνται ενέργειες πάνω στο store. Υποδέχονται ένα action payload και ανάλογα με το dispatch action που υποδέχονται, εκτελούνται την αντίστοιχη ενέργεια. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπετε το κώδικα αυτό που προηγούσε. Γιατί το δείχνουμε πάλι, γιατί η δομή αυτή τη συγκεκριμένη τη περιφέρεια και τα σχολεία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Και αντιμετωπίσαμε προβλήματα performance με τη λογική που λέει το Redux. Γίνονται κάθε φορά κλόνοι τη δομή που εκκινέσαμε το immutable που προσθέσαμε εμείς. Γίνονται κλόνοι τη δομή, έτσι ώστε να κάνει τις αλλαγές εκεί και μετά όλος ο χρόνος να πάει να πέσει πάνω στο Power State. Για να αποφύγουμε λοιπόν, το ψάξαμε γενικά, το παλέψαμε και βρήκαμε μια βέλτιστη λύση, η οποία και στην αρχική λήψη της δομής και την πρώτη εγγραφή στο store, που είναι πάνω, αλλά και στις αλλαγές που γίνονταν μετά από χρήση, δηλαδή ο χρήστης ας πούμε επέλεγε από επέλεγε σχολείο ή ξέρω εγώ άλλαζε τη σειρά προτίμησης στα σχολεία, εδώ κάτω, πετύχαμε να έχουμε νομίζω ένα καλό performance που κανένας δεν καταλάβαινε νομίζω τίποτε. Βλέπετε αυτή τη with mutations τη μέθοδο. Αυτή η with mutations είναι του immutable.js. Αυτή φροντίζει έτσι ώστε να γίνεται ένας κλόνος μια φορά και να μπορούν να γίνουν πολλές αλλαγές στον ίδιο κλόνο, χωρίς κάθε φορά να μεταβάει άλλο πράγμα. Πάμε. Και εδώ έχουμε μια select από το store της ίδιας δομής, του regions πάλι. Η select αυτή επιστρέφει observable, RxJS observable. Εμείς πάνω σε αυτό το observable που επιστρέφει, εκτελούμε τη subscribe μέθοδο πάνω εκεί, η οποία μας επιστρέφει τη subscription object του RxJS. Το subscription object αυτό το κρατάμε, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να εκτελέσουμε την unsubscribe, η οποία θα εκτελεστεί όταν χρειαστεί. Πότε είναι όταν χρειαστεί, όταν το κομμάτι αυτό θα κατασταθεί. Δηλαδή στην οδηστρώη κάθε του κομμάτι. Εδώ τώρα τι έχουμε. Τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε εσωτερικά στην subscribe. Βλέπετε ότι περνάει η δομή όπως έρχεται από το store, το regions, και εκτελείται μια arrow function. Αυτή η arrow function έχει κώδικα, ο οποίος εκτελείται όποτε αλλάζει το state του store, όποτε αλλάζει από οπουδήποτε μέσα στην εφαρμογή. Εδώ μέσα ενημερώνουμε διάφορα behavior sample projects, αν δείτε, και επίσης κάτι άλλο στο οποίο θέλω να αναφερθώ, δημιουργούμε δυναμικά. Αν δείτε εδώ το push inform control, δημιουργούμε δυναμικά form controls. Εμείς χρησιμοποιούμε στην εφαρμογή reactive forms. Στην Angular μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε reactive forms είτε template driven forms. Τα template driven forms προέρχονται από την Angular και δουλεύουν με data binding με το ng model directive. Όσοι έχετε μελετήσει λίγο Angular θα έχετε δει αυτά. Τα reactive forms που δουλεύουν στη φιλοσοφία του reactive programming. Μπορείς να κάνεις unit test πιο εύκολα αν χρειαστεί και έχουν καλύτερο συντονισμό γιατί βάζεις τιμές κατευθείαν στα κολόρς και παίρνεις τιμές κατευθείαν από τη φόρμα. Επίσης, μπορείς να δημιουργήσεις όπως βλέπετε προγραμματιστικά controls και εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε προγραμματιστικά checkboxes γιατί δεν ξέραμε από πριν πόσα είναι τα σχολεία. Θέλαμε να δημιουργήσουμε τόσα checkboxes όσα είναι τα σχολεία. Τα milestones που θέσαμε και κάποια από αυτά τα πετύχαμε ήταν αυτή η πρώτη έκδοση τον Ιούνιο που μας πέρασε, η δεύτερη έκδοση που την αποπέραμε στην Angular 4 τον Αύγουστο και τώρα από εδώ και πέρα κάποιοι στόχοι που έχουν πετύχει. Ένας είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον HCC αντί του TSC έτσι ώστε να έχουμε αυτή το time evaluation και το οποίο είναι πραγματική μείωση των πάντων. Να κάνουμε updates Angular 5, να έχουμε διαβολικότητα με άλλα συστήματα και κάποιες επιλογές εκτάσεις που ήδη έχουν αναπτυχθεί. Θα μας βρείτε σε αυτό το repository και το production environment είναι σε αυτό το URL. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ήθελα να πω εδώ ότι ήμασταν 4 στην Ελλάδα. Ο 4ος Ιανουαρίου δεν μπόρεσε να πει σήμερα, αλλά είναι ωραία μαζί μας. Είναι ο Σταύρος Παπαδάκης, ο οποίος είχε να πάει στη Βιέννη για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχει. Ο Σταύρος είχε μια συνεισφορά πολύ δουλειά, γιατί έπρεπε να αναφέρω στην ολοκλήρωση του έργου, αλλά και μετά στην παραγωγική λειτουργία του. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, γιατί τέτοια ξέχαστη εμπειρία δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω. Η συνεργασία ήταν, νομίζω, αυτή που πρέπει να μοιράζονται κάτι μεγάλο. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και επιστήμονες. Ευχαριστώ.